Το σημερινό βίντεο με βρίσκει λίγο εκνευρισμένο για το λόγο ότι βλέπω πάρα πολλά πράγματα να γίνονται και είναι πάρα πολύ άσχημα. Και τι είναι αυτό? Αυτό είναι το καπέλο του τιμών που βάζουν κάποιε εταιρείε ή κάποια μικρομαγαζιά στα νέα τηλέφωνα που κυκλοφορούν και δεν συμβαίνει φέτο, μόνο συμβαίνει κάθε χρόνο. Οπότε τέλο πια το καπέλο αυτό, τέλο πια οι έξτρα τιμέ που πληρώνετε στα iPhone σα και σήμερα θα σα εξηγήσω για ποιο λόγο συμβαίνει και γιατί δεν πρέπει να το κάνει. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και σήμερα θέλω λίγο πολύ να συζητήσουμε για αυτό το καπέλο που βάζουν κάποιες μικροεταιρείες ή κάποιες, κάποιοι προμηθευτές ή γενικότερα ρε μου κάποιοι που πουλάνε το κινητό πάρα μα πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Γενικότερα το κινητό όταν κυκλοφορεί έχει ένα αλφα ποσό. Τι χάνει δηλαδή ας πούμε τώρα επειδή ψάχνω για το 15 Pro Max, 16 Pro Max να έχει 1499 δηλαδή 1500 ευρώ. Λογική τιμή, οκ, okay. το 1500 τόσο το πουλάει Apple, 1499 τόσο πρέπει να το αγοράσεις. Όταν όμως εσύ βλέπεις ή σε γενικότερα οποιοδήποτε κατάστημα, είτε Scrooge ή το βλέπεις γενικότερα σε μικρομαγαζιά της, γειτονιά γειτονιάς σου, ρε παιδί μου, ή της πόλης σου, βλέπεις ότι το κινητό το πουλάνε 1600, το πουλάνε 1700, έχω δει και 1900, έχω δει και 200. Το κινητό γενικότερα για ποιο λόγο έχει αυτό το ποσό, καθώς αυτός ο αντίστοιχο μικρομαγαζάτορας ή το αντίστοιχο κατάστημα προφανώς θέλει να βγάλει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Αυτό συμβαίνει γιατί η Apple γενικότερα δεν δίνει τόσο μεγάλο περιθώριο κέρδους σε αυτούς τους μικρό και στους μεγαλώ, αλλά προσπαθούν ουσιαστικά να εκμεταλλευτούν την αγορά που δεν υπάρχουν stock τηλέφωνα έξω και σου λέει θα το πουλήσω και αυτή είναι η τιμή που βάζω και άμα θέλεις τόσο το παίρνεις. Να δικαιολογήσω λίγο σε ένα βαθμό αυτούς, ελεύθερη αγορά έχουμε, οπότε μπορείς να πουλήσεις και να αγοράσεις όσο θέλεις. Δεν τα βάζω με αυτούς, τα βάζω με σένα που θα πας να αγοράσεις το κινητό στα 1900 ευρώ. 1900 ευρώ να δώσεις για ένα τηλέφωνο, μπορείς να πάρεις ή μεγαλύτερο τηλέφωνο σε χωρητικότητα, ή μπορείς να κάνεις λίγο υπομονή, καθώς δεν το έχεις τόσο μεγάλο ανάγκη το κινητό, και να το πάρει τον επόμενο ή μεθ'επόμενο μήνα που θα έχει stock σε έναν επίσημο προμηθευτή, ο οποίος έχει embargo από τον επίσημο εισαγωγέα στην τιμή που θα το πουλήσει. Και αυτή η τιμή είναι τα 1500 ευρώ. Θα πάρουμε λοιπόν κάποια παραδείγματα και θα συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τις εισαγωγές, τι γίνεται με τις ουσιαστικά προμήθειες των κινητών στην αγορά, για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το εμπάργκο στις τιμές και για ποιο λόγο αυτή η μικρο- μαγαζάτορε ή μικροκαταστήματα μπορούν να πουλάνε ελεύθερα το κινητό όσο γουστάρουν. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε τι συμβαίνει γύρω από το οικοσύστημα γενικότερα τη Apple. Η Apple είναι μια εταιρεία που βρίσκεται στην Αμερική και φτιάχνει κάποια τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα αυτά τα βάζει σε κάποια κοντέινερ και μπορεί μετά να τα πουλάει ή να τα δίνει βασικά σε βασικού εισαγωγεί. Έτσι, πρώτα είναι ο εισαγωγέα που το εισάγει μέσα στην εκάστοτε χώρα ή Ευρώπη ή πολιτεία της Αμερικής ή κάποια άλλη χώρα γενικότερα εκτός Ευρώπης. Εφόσον το φέρνει ο εισαγωγέα, ο εισαγωγέα μετά το δίνει στον επίσημο προμηθευτή. Ο επίσημο προμηθευτή λοιπόν οφείλει σαν προμηθευτή να λάβει μια παραγγελία από τον επίσημο εισαγωγέα και μετά να ουσιαστικά να μιλήσει με τα μαγαζιά τα οποία θα προμηθεύσει το τηλέφωνο για να γίνει ουσιαστικά από τα κανάλια διανομή του κάθε καταστήματο ή τη κάθε εταιρεία παράδειγμα μεγάλο εταιρεία να μπορεί να διανεμηθεί το τηλέφωνο μέσω των λιανικών καταστημάτων ή μέσω των e-shop των καταστημάτων αυτών. Όταν φέρνει ο επίσημο εισαγωγέα και παίρνει ο επίσημο προμηθευτή, υπάρχει ένα εμπάργκο στι τιμέ. Σου λέει ότι η τιμή είναι 1500 ευρώ, γιατί, γιατί η Apple το πουλάει 1200 ευρώ, συν τα έξοδα μεταφορά, συν το ΦΠΑ τη χώρα, συν του θελονικού δρασμού. Οπότε το κοντέινερ εισάγεται στην Ελλάδα και βγαίνει η τιμή κατά συσκευή, κατά κομμάτι. Οπότε το κομμάτι αυτό πωλείται 1500 ευρώ. Έτσι. Αντίστοιχη τιμή και για τα κατώτερα μοντέλα σε, σε σειρές. σειρέ. Εφόσον βγαίνει η συγκεκριμένη τιμή του κινητού που πωλείται στην αγορά, παίρνει ο επίσημο ουσιαστικά μεταπολιτή που θα πουλήσει το τηλέφωνο, το επίσημο κανάλι διανομή τη κάθε εταιρεία. Είναι πολλέ στην, είναι αρκετέ στην Ελλάδα, αλλά ο επίσημο τροφιτή είναι ένα. Γι' αυτό πολλέ φορέ θα δείτε πάνω στο κουτί ότι είναι ένα συγκεκριμένο από οπουδήποτε και να το πάρετε. Τσεκάρετε εδώ τα κουτιά που ήδη έχετε. Ότι γράφει πάνω μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν θέλω να διαφημίσω εταιρείε σε αυτό το βίντεο. Οπότε, πάει αυτό το κομμάτι. Πάει το κομμάτι τη επίσημη τιμή. Πώ είναι δυνατόν δηλαδή όλοι να το πουλάνε μια συγκεκριμένη τιμή και όλοι να το βλέπουν σε μια συγκεκριμένη και τιμή. Οκ okay, Δηλαδή, δεν θα δει ένα επίσημο κατάστημα. Μεγάλο πολυκατάστημα να του πουλάει μία έξτρα τιμή πάνω από αυτήν που έχει ορίσει ο επίσημο εισαγωγέα τη κάθε χώρα. Οπότε, πάμε σε αυτό το σενάριο, το κλείνουμε. Από εκεί και μετά υπάρχουν και τα μικρομαγαζιά. Με λογό. Νάτο. Έχουμε επισκέψει σήμερα στο, στο στούντιο. Τι είναι η ψυχούλη μου, Αντέλ. Έλα. Κάθισέ Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι των μικρομαγαζιών. Τα μικρομαγαζιά, επειδή γενικότερα δεν έχουν να κάνουν με την επίσημο εισαγωγέα, δεν μπορούν δηλαδή να είναι ένα από τα κανάλια διανομή του επίσημου εισαγωγέα, μπορούν να αγοράσουν το κινητό από πουδήποτε θέλουν. Μπορούν να το αγοράσουν από την Αμερική, μπορεί να το αγοράσουν από την εισαγωγέα τη. Ευρώπη, τη Γερμανία, το κανάλι διανομή, οποιαδήποτε, που εκεί πέρα γενικότερα υπάρχει λίγο περισσότερο, επειδή τα τηλέφωνα δίνονται λόγω της, του πληθυσμού τη κάθε χώρα, Μπορεί δηλαδή να, λόγω πληθυσμού να μπορέσει να λάβει σαν εισαγωγέα περισσότερα τηλέφωνα. Οπότε λαμβάνουν κάποια τηλέφωνα από του εισαγωγεί των άλλων χωρών, παράδειγμα Ιταλία, παράδειγμα Γερμανία ή κάποιε άλλε χώρε που έχουν εισαχθεί περισσότερα τηλέφωνα. Και πώ το κάνουν αυτό, πηγαίνουν πια και τα αγοράζουν από τα καταστήματα εκείνη τη χώρα. Εκείνη η χώρα όμω τα τηλέφωνα, λόγω ότι δεν έχει το μεγάλο ΦΠΑ που έχουμε εμεί εδώ, ούτε έχει τελωνιακού δασμού τόσο μεγάλου όσο έχουμε εμεί εδώ, το πουλάνε φθηνότερα στο αντίστοιχο δικό του. ΦΠΑ. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να έχουν 16, μπορεί να έχουν 12, μπορεί να έχουν 6, δεν ξέρω πώ είναι το ΦΠΑ τους. Γενικότερα στην κάθε χώρα. Εφόσον το αγοράσουν από εκείνη την χώρα, βάζουν ένα καπέλο για να βγάλουν ένα κέρδος. Λογικό, το καταλαβαίνω. Το αγοράζουν 1200 ευρώ, το πουλάνε 1500. Στην καλύτερη τιμή. Οκ, στην καλύτερη λογική τιμή. Οπότε, να βγάλουν ένα περιθώριο κέρδο γύρω στα 300 ευρώ. Καθώ η Apple δεν δίνει πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδου ανασυσκευή, ενώ δίνει στα αξεσουάρ. Γι' αυτό οι περισσότερε εταιρείε που πουλάνε κινητά σου πασάρουν μαζί και αξεσουάρ. Ακόμη και μεγάλη. Έτσι. Δηλαδή, θε να πάρει, α πούμε, ένα κινητό και σου λέει πάρε και ένα φροντιστή, πάρε και ένα καλώδιο, πάρε και μια φίκη, πάρε, 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 για να μπορεί ουσιαστικά να βγάλει περιθώριο κέρδου. Το iPhone είναι ο κράχτη. Μεγάλε εταιρείε τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα πουλάνε και μαζί και πακέτα συνδρομητικά για να μπορεί ουσιαστικά να βάλει μια σύνδεση στο κινητό σου και να πάρει το τηλέφωνο φθηνότερα. Έτσι βγάζουν κέρδο οι μεγαλοεταιρείε. Γιατί δεν μπορούν να βάλουν καπέλο επάνω στην τιμή που πουλάει ο επίσημο εισαγωγέα. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στα καπέλα των τιμών των μικρομαγαζιών. Όταν ένα μικρομαγαζάκι το αγοράσει 1300 ευρώ, θα το φέρει στην Ελλάδα, μαύρα εννοείται, χωρί να χρειαστεί να το περάσει τελωνία, χωρί να χρειαστεί να το περάσει από οπουδήποτε ρε παιδί μου, το φέρνει κάπω, βρίσκει έναν τρόπο και το φέρνει. Οκ. Okay. Βάζει καπέλο λοιπόν στην τιμή και το πουλάει 200-300 ευρώ πάνω. Υπάρχουν φυσικά και τα μαγαζιά, τα οποία έχουν συνεργασίε με του εισαγωγεί εκείνων των χώρων, τα φέρνουν στην τιμή τη εισαγωγή, φέρνουν περισσότερα κομμάτια. Οπότε γενικότερα φέρνουν 2-3 μοντέλα και τα πουλάνε σε μια απέρογη τιμή για να μπορέσουν να βγάλουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδου. Ανάλογα πόσο θα τα αγοράσουν από τον εισαγωγέα ή τον προμηθευτή, έτσι, άλλο εισαγωγέα, άλλο προμηθευτή, άλλο μαγαζί λιανικής, άλλο κανάλι διανομή. Ουσιαστικά τώρα τι γίνεται, ανάλογα από το κομμάτι και τον οποιονδήποτε το αγοράσουν θα βάλουν και το αντίστοιχο καπέλο 200-300 ευρώ πάνω. Ο χαμένος στην όλη υπόθεση είσαι εσύ. Γιατί αυτός που έχει μικρό μαγαζί και θα βάλει αυτό το καπέλο που δεν έχει το, καπέλο, το ταβάνι, το πλαφόν του εισαγωγιά και πουλάει όσο θέλει, έχει πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Σε εισαγωγικά σε κλέβει. Προσπαθεί να βγάλει ουσιαστικά από εσένα ένα κέρδος το οποίο η Apple δεν του το δίνει. Δεν του το δίνει ο εισαγωγέα ο επίσημο, δεν του το δίνει ο προμηθευτή, δεν του το δίνει το κανάλι διανομή, δεν του το δίνει το κατάστημα αλλιανική. Υπάρχουν και οι έξυπνοι στην υπόθεση, κλείνω το κομμάτι των μικρομαγαζιών, οι οποίοι έξυπνοι είμαι εγώ και εσύ. Παράδειγμα, έτσι. Ο οποίο τι μπορεί να κάνει, πάρουν παράδειγμα εμένα, έτσι, για να μην προσβάλλω και κανέναν. Είμαι εγώ έξυπνο τη υπόθεση, ο βλάκα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έξυπνο γιατί ναι, πηγαίνω το αγοράζω πρώτο από ένα επίσημο κατάστημα. Που το παίρνω στην τιμή τη εισαγωγή, 1500 ευρώ, που έρχεται έτσι κι αλλιώ, το βάζω στο marketplace και το βάζω 200 ευρώ πάνω. Για να εκμεταλλευτώ ουσιαστικά τα τηλέφωνα που δεν υπάρχουν στην αγορά, οπότε κάποιο κορόιδο με την καλή έννοια, γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο, για να μην είστε τα επόμενα κορόιδα, το αγοράζετε 1700 και 1800 ευρώ. Ουσιαστικά το τηλέφωνο το παίρνετε πολύ μεγαλύτερο ποσό από όσο θα έπρεπε να το πάρετε, 300 ευρώ πάνω, που με 300 ευρώ θα μπορούσε να πάρει ένα μισό άπλογο, θα μπορούσε να πάρει ένα ακουστικά AirPods. Έτσι, τόσο βγαίνουνε και ουσιαστικά να έχει και εσύ να είσαι κερδισμένο, αλλά και να μην πληρώσει αυτό το ταβάνι το μεγάλο τη τιμή το οποίο θα αγοράσει. Οπότε, λίγο πολύ, αυτό το βίντεο γίνεται για να προειδοποιήσω κυρίω εσά, γιατί ο μικρομαγαζάτορα ή ο έξυπνο τη υπόθεση είναι ο μάγκα. Και ο χαμένο είσαι εσύ, είμαι εγώ. Ουσιαστικά εκμεταλλεύεται την ανάγκη που δεν υπάρχει να έχει πρώτο εσύ το iPhone 16, που δεν υπάρχει κανένα λόγο. που δεν υπάρχει κανένα λόγο, έτσι, είναι καθαρά θέμα ή ματ, γιατί θα μπορεί να κάνει επόμενο να το πάρει σαν τον επίσημο εισαγωγέα όταν έρθει το τηλέφωνο και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και εσύ και εγώ και να μην έχει δώσει και μια περιουσία από την τσέπη σου για άδικο λόγο. Οπότε, κάνει λίγο υπομονή, περιμένει να έρθει το επόμενο κύμα στην αγορά για να μπορέσει ουσιαστικά να πάρει και εσύ το κινητό σου. Εάν σταματήσεις εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο να αγοράζεις αυτά τα απέραντα ποσά ένα τηλέφωνο, τότε θα την πάρουνε χαμπάρι και θα αρχίσουν να πουλάνε λογικές τιμές ή θα σταματήσουν να σε κοροϊδεύουν. Αυτό ήταν, λοιπόν το σημερινό βίντεο ήταν λίγο ενημερωτικό, γιατί γενικότερα βλέπω ότι γίνεται κάθε χρόνο αυτό το πράγμα και δεν έχω κάνει ποτέ βίντεο για αυτό. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ άσχημο να εκμεταλλεύεστε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, μεν είμαστε ελεύθερη αγορά, αλλά κάπου όπα. Βρείτε έναν άλλον τρόπο να βγάλετε χρήματα. Πουλήστε αξεσουάρ. Πουλήστε διαφορετικά πράγματα. Ναι, καταλαβαίνετε ότι το φέρνετε ακριβότερα, αλλά η τιμή που βάζετε πάνω και τα ακριβότερη από την τιμή που θα έπρεπε να είναι για να βγάλεις κέρδος. Έτσι, και στα τηλέφωνα ξαναλέω, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο κέρδους. Η Apple δεν το επιτρέπει. Δεν δίνει η Apple μεγάλο περιθώριο κέρδους. Έχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό τα καταστήματα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε. Ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εάν είστε αυτή τη άποψη. Εάν αγοράσατε ποτέ τόσο ακριβή συσκευή και για ποιο λόγο να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση στα σχόλια. Ελπίζω να μην είστε πολλοί γιατί δυστυχώ με στεναχωρεί το γεγονό αυτό. Επίση δεν ξεχνάτε να τσεκάρει όλα τα link κάτω στην περιγραφή dimitjo.gr αλλά και instagram. Αν σου αρέσουν και άλλε συσκευέ, δεν μην ξεχάσει να κάνε ένα like και να πατήσει το subscribe και να μην χάσει κανένα από το ένα βίντεο. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά. זה לא קורא